Όλα αυτά, μία φράση μόνο για να μπορεί να απαντήσει συνολικά. Να θυμίσω ότι 7,5 δισεκατομμύρια είναι αυτά τα οποία μας βγάζουν την ψυχή τώρα. Okay. Για 7,5 δισεκατομμύρια γίνεται η μάχη για το πρόγραμμα προληπτικής στήρηξης. Λοιπόν, έτσι, για να δώσω κύριε Δαγασάκη, πού θα βρεθούν αυτά τα 12 δις? Θα χαρώ να έχουμε μια αντιπολίτευση να είναι επικοδομητική και να έχουμε διάλογο, κυρία Μπακογιάννη. Αυτό το θέλαμε τώρα και με την κυβέρνηση, αλλά δεν μας τιμούσε πρωθυπουργός συχνά, ούτε στη Βουλή ερχόταν. Και πραγματικά θα χαρώ, διότι μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να φέρει και μια, να επιταχύνει και μια αναδιάταξη συνολικά του πολιτικού σκηνικού, διότι ζούμε μια κρίση εκπροσώπησης στη χώρα αυτή και όχι μόνο μια οικονομική κρίση. Το δεύτερο που ήθελα να πω ότι είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τάζει. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει τρεις προτεραιότητες. Πρώτον, ανθρωπιστική κρίση, διότι πάνω από τα λεφτά είναι και η αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Και εγώ θα πω ό,τι θέλετε για τα χρήματα, αλλά θα θέτω και ερωτήματα. Mm-hmm. Υπάρχει κανείς που να διαφωνεί ότι δεν πρέπει να έχουμε ανθρώπους με κομμένο το ρεύμα? Υπάρχει κανείς που να διαφωνεί ότι δεν μπορούμε σήμερα να έχουμε οικογένειες χωρίς κανένα εισόδημα, χωρίς καμία δουλειά από κανένα μέλος της οικογένειας κλπ? Η πρώτη λοιπόν προτεραιότητα, για λόγους συμβολικούς αλλά και ουσίας, είναι να αρχίσουμε την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, των φαινομένων που θυμίζουν την ανθρωπιστική κρίση. Με τι πόλεις? Το δεύτερο θα είναι αυτό, θα έρθουμε, θα έρθουμε, γιατί κανένας θα έρθουμε, δεν διαφωνεί όλα, σε αυτό που λέτε. Σπόρους. Το δεύτερο που δεν τάζουμε, αλλά λέμε ότι πρέπει επιτέλους η χώρα να αποκτήσει ένα εθνικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων, για να μπορούμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Σόιμπλε, διότι μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν έχει δικό της σχέδιο μεταρρυθμίσεων. Πάντως τον ακούσατε και το τρίτο, σήμερα. Θα είπε ότι αν επιλέξει άλλο δρόμο η Ελλάδα θα είναι δύσκολο. Δηλαδή τα μηνύματα έρχονται στην Αθήνα. Και το τρίτο λοιπόν είναι, πάει ακόμη πιο πέρα, είναι ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης. Πρέπει να αποκτήσουμε ένα νέο παραγωγικό σύστημα. Είναι αυτό που είπαμε από τον Ιούνιο, ότι θέλουμε ένα σχέδιο για τις πρώτες μέρες, τους πρώτους μήνες, τα πρώτα χρόνια. Δουλέψαμε αυτά τα δύο χρόνια και είμαστε πιο έτοιμοι τώρα γι' αυτό. Έρχομαι τώρα σε αυτό που, σε ορισμένα από αυτά που είπε η κυρία Μπακογιάννη, αλλά και εσείς με το δελτίο σας. Σήμερα όλη η Ευρώπη ζει ένα σεισμό. Γιατί ζει ένα σεισμό? Και αυτό δείχνει τη διάσταση των εκλογών στην Ελλάδα. Να το πω ολοκληρωμένα, έρχονται μηνύματα φόβου, έρχονται μηνύματα, πώς το είπατε, βεβαιότητας, αλλά έρχονται και μηνύματα ελπίδας. Ευρωπαίοι πολίτες, όχι μόνο αριστεροί και όχι μόνο από τις χώρες του Νότου, ελπίζουν. Χθες είχαμε δήλωση από το ΙΟΒΕ της Γερμανίας. Ελπίζουν ότι μπορεί μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ να αναταράξει τα νερά και να μπορέσει και η Ευρώπη να ξαναβρει ένα δρόμο με προοπτική, διότι η Ευρώπη είναι σε αδιέξοδο. Πώς θα υλοποιηθούν όμως, λοιπόν, κύριε Δραγασάκη, οι προσδοκίες που καλλιεργούνται, πώς θα υλοποιηθούν εμείς αυτό που περιμένουμε? Να απαντήσω λοιπόν σε αυτό. Το πρώτο λοιπόν που εγώ καλώ τους Έλληνες πολίτες, διότι δεν ξέρω τι στάση θα κρατήσουν τα μέσα ενημέρωσης, το λέω, είμαι σε ένα μέσο ενημέρωση, το λέω δημόσια αυτό, θα καλώ λοιπόν τους πολίτες να προσπαθήσουν να αφοκλουστούν όλα τα μηνύματα που έρχονται από την Ευρώπη. Όχι μόνο αυτά που εκπέμπουν ανησυχία και φόβο, να επικοινωνήσουμε με την Ευρώπη της ελπίδας, των αντιστάσεων, των κοινωνικών κινημάτων. Ο κύριος Σόιμπλε λοιπόν τι μας είπε? Ο κύριος Σόιμπλε μιλάει για τη συνέχεια του ελληνικού κράτους, για τη συνέχεια της κρατικής υπόστασης. Εμείς απαντάμε ως εξής αυτό. Βεβαίως υπάρχει συνέχεια του κράτους, αλλά υπάρχει ασυνέχεια της πολιτικής. Ο κύριος Γιούνκερ, που είναι τώρα νέος πρόεδρος της Κομισιόν, τον πήγα στο δικαστήριο πρώην. Το πήγαν στο δικαστήριο Υπουργοί Διαφόρων Χωρών, διότι το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε, λείπουν από το πρόγραμμα αυτό διάφορες πολιτικές. Το δικαστήριο αθώωσε το Γιούνκερ με το επιχείρημα ότι στο ευρωπαϊκό οικοδόμιο υπάρχει και η αρχή της πολιτικής σας συνέχεια. Πάντως, κύριε Δραγασάκη, λοιπόν, εσείς λέτε λοιπόν ότι δεν υπάρχει συνέχεια στις πολιτικές που εφαρμόζονται. Και ακούσαμε και τον κύριο Τσίπρα της χώρας, να λέει τέλος στην πολιτική των μνημονίων σήμερα, μετά τη σημερινή ημέρα. Θα απαντήσω σε όλα. Όμως, όπως είπατε και εσείς πριν, ότι είπε ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεσμεύουν την κυβέρνηση. Την επόμενη κυβέρνηση, καταρχάς. Εάν είστε εσείς, σε περίπτωση που εκλογείτε, σας δεσμεύουν αυτές τις συμφωνίες? Στο μέτρο που σας επιτρέπει ο χρόνος, θα ήθελα να δίνω ολοκληρωμένες απαντήσεις, διότι μας ακούει και ένας κόσμος ο οποίος πρέπει να κάνουμε διάλογο, κύριε Δραγασάκη, γι' αυτό. Αυτό προσπαθώ. Λέω λοιπόν τι είπε ο κύριος Σόιμπλε και είπα τι απαντάμε στον κύριο Σόιμπλε. Mm-hmm. Λέω, προσθέτω τώρα, ότι δεν μίλησε μόνο ο κύριος Σόιμπλε. Μίλησε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Mm-hmm. Και η οποία είπε τα εξής τρία σημαντικά πράγματα. Πρώτον, στην Ελλάδα έχουν εκλογές, δεν παρεμβαίνουμε. Δεύτερον, περιμένουμε από τις ελληνικές αρχές, όταν προκύψουν, την κυβέρνηση, την καινούργια δηλαδή, να πει τις προτάσεις για το μέλλον των προβλημάτων και της πολιτικής στην Ελλάδα. Και τρίτον, όσο υπάρχει πρόγραμμα, εμείς εγγυόμαστε την ρευστότητα στην Ελλάδα.
Γιατί να μην το πούμε και αυτό. Όσο υπάρχει πρόγραμμα. Βεβαίως. Προσέξτε το αυτό. Πάντα, όσο υπάρχει πάντα πρόγραμμα. Θα υπάρχει πρόγραμμα και εμείς ήδη. Και δηλαδή, εμείς ήδη το θέμα είναι το περιεχόμενό του. Και για πρώτη φορά με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή με κυβέρνηση με κορμό το Άρα ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι το πρόγραμμα το οποίο μας συνδέει. Το οποίο όμως, κύριε Δραγασάκη, θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους εταίρους το πρόγραμμα. Πρόγραμμα μονομερές δεν υπάρχει, κύριε Δραγασάκη, συμφωνούμε σε αυτό. Έχουμε στείλει επιστολή στον κύριο Μπαρόζο από τον Φεβρουάριο του 2012. Άρα και η Ελλάδα πει, και αυτή τη στιγμή είναι σε πρόγραμμα. Αυτό το υπάρχον το πρόγραμμα τελειώνει τέλος Φεβρουαρίου. Συμφωνούμε σε αυτό? Όχι. Πήραμε μια παράταση. Όχι. Δεν συμφωνούμε με τίποτα. Σε τι δεν συμφωνούμε? Τι εννοείτε, δεν σας δεσμεύει δηλαδή αυτό? Συμφωνούμε ότι έχουμε ένα πρόγραμμα και το οποίο δεν έχουμε διαπραγματευτεί την τελική εμείς του αξιολόγηση. Εμείς το πρόγραμμα αυτό το έχουμε συμφωνούμε σε αυτό. Εμείς το πρόγραμμα αυτό. Ως Ελλάδα μιλάω. Κύριε Μπακογιάννη, μισό λεπτό να απαντήσω. Μίλησα και σας καλώ, αν θέλετε, να συνηθούμε, να κρίνετε τις εξελίξεις από εδώ και πέρα με όρους πολιτικής ασυνέχειας. Ακόμα και πράγματα που μπορεί να πρέπει να συνεχιστούν θα ενταχθούν σε ένα νέο πολιτικό πλαίσιο. Το πλαίσιο είναι αυτό το οποίο θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός στις 25 του Γενάρη και η κυβέρνηση που θα προκύψει θα υλοποιήσει διαπραγματευόμενοι με τους Ευρωπαίους αυτά που είναι για διαπραγμάτευση. Δηλαδή, τι θα πείτε στους Ευρωπαίους, κύριε Δραγασάκη, δηλαδή, ή να υποχωρήσουν στους όρους σας ή να πάνε στο καλό? Είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Τι θα τους πείτε λοιπόν? Εμείς λοιπόν δεν θα πούμε τότε, εμείς λέμε από τώρα ότι θα αποκαταστήσουμε την θεσμική νομιμότητα η οποία παραβιάστηκε με το μνημόνιο. Το μνημόνιο και ως περιεχόμενο και ως τρόπος εφαρμογής παραβιάζει βασικές αρχές ιδρυτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραβιάζει κανονισμούς και επιτρέψτε μου λοιπόν, επειδή βλέπω δεν είναι γνωστά αυτά, να τα τεκμηριώσω. Αυτό που είπε απόψε ο Αλέξης Τσίπρας είναι το άρθρο 7, παράγραφος 9 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει το εξής. Τα κράτη-μέλη που υπόκειται σε πρόγραμμα μακροοικονομικής προσαρμογής διεξάγουν πλήρη έλεγχο των δημοσίων οικονομικών τους προκειμένου να εκτιμήσουν μεταξύ άλλων τους λόγους που οδήγησαν σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα χρέους και να εντοπίσουν οποιαδήποτε πιθανή παρατυπία. Έκανε η Ελλάδα τέτοιο έλεγχο? Εντοπίσαμε παρατυπίες? Ποιοι είναι αυτοί που φοβούνται λοιπόν τις παρατυπίες που μπορεί να εντοπιστούν? Δεύτερον, στον κύριο Σόιμπλε να απαντήσω. Να το απαντήσει και η κυρία Μπακογιάννη σε όλα αυτά τα ερωτήματα που βάζετε. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και δεν θα μονοπολίσω. Απάντησα όμως, πιστεύω, με ευκρίνεια και τεκμηρίωση στα ερωτήματά σας. Το πρόγραμμα που θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός θα αρχίσουμε να εφαρμόζουμε με τα τρία σκέλη που είπα. Τη δανειακή σύμβαση δεν θα την καταγγείλουμε, θα τη διαπραγματευτούμε. Και θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει μακροχρόνια ανάπτυξη και σταθερότητα και άρα ευελπιστούμε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανοίξει το δρόμο και για τις αγορές και τις επενδύσεις και όλα αυτά τα οποία μας χρειάζονται. Βάλτε μια ανωτελεία να απαντήσει και η κυρία Μπακογιάννη. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που ακούω ότι τη δανειακή σύμβαση δεν θα την καταγγείλετε. Αυτό πρακτικό σημαίνει ότι η δανειακή σύμβαση ίσον μνημόνιο δεν καταγγέλλεται από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι μια άποψη η οποία μας οδηγεί. Όχι, λεπτό. Κύριε Δραγασάκη, κοιτάξτε, τώρα είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και οι δύο. Νομίζω να μιλάμε τουλάχιστον ελληνικά, που είναι μια γλώσσα που και οι δύο νομίζω κατέχουμε. Υπάρχουν ελληνικά. Αυτή τη στιγμή. Ολοκληρώστε και μετά θα μιλήσω. Όχι, εγώ ευχαρίστω. Δεν έχω πρόβλημα και με τις διακοπές. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δανειακή σύμβαση χωρίς υποχρεώσεις δεν υπάρχει. Πουθενά στον κόσμο. Πουθενά. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πιστεύει ότι θα αλλάξει τις ευρωπαϊκές ισορροπίες, ότι θα αλλάξει το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, ότι θα υπάρξουν υποδέμος και ο ΣΥΡΙΖΑ και θα φέρουν τα άνω κάτω στην Ευρώπη. Όλα αυτά μπορεί να γίνουν. Σίγουρα όμως δεν θα γίνουν τώρα. Σίγουρα δεν θα γίνουν μέσα σε ένα χρόνο. Σίγουρα, είμαι σίγουρη. Γιατί προβλέπετε το μέλλον? Αφήστε με να τελειώσω. Εγώ λοιπόν ξέρω ότι αυτή η Ελλάδα, αυτή η πατρίδα έχει ανάγκη από λεπτά το Μάρτιο. Μέχρι το Μάρτιο θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Το Μάρτιο όμως έχουμε ανάγκη από λεπτά. Όταν λοιπόν προσέρχεστε, θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Δανειακή στήριξη έχουμε αυτή τη στιγμή με τις υποχρεώσεις που έχουμε. Και μετά έχουμε μια νέα διαπραγμάτευση για αυτά τα έρημα 7,5 δις τα οποία έλεγα από τις προληπτικές γραμμές, για να μπορέσουμε από εκεί πέρα να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Αυτά τα δύο είναι μπροστά μας. Εσείς ισχυρίζεστε ότι θα προσέλθετε σε αυτά και θα πείτε στον δανειστή αυτή την απάντηση που εμένα δεν μου δώσατε, που φαντάζομαι εκεί θα πρέπει να τη δώσετε, πού θα βρείτε
τα 10,5, τα 12 δισεκατομμύρια που λέτε πως θα κοστίσει το πρόγραμμά σας. Αυτό είναι μια κρίσιμη ερώτηση. Μπορείς να κάνω και εγώ ένα ερώτημα. Γιατί τα χρειαζόμαστε το Μάρτιο αυτά τα χρήματα? Εδώ τα έχω. Ναι, γιατί τι θα τα κάνουμε αυτά τα χρήματα, γιατί τα χρειαζόμαστε? Λοιπόν, έχουμε το Μάρτιο. Για να πληρώσουμε κάποια ομόλογα που λήγουν, για να σας ευκολύνω. Όχι, όχι. Έχουμε και προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ωραία. Κάποια χρήματα. Να πληρώσουμε λοιπόν δόσεις προς το Διεθνές Ταμείο. Να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας ως Ελλάδα. Και να πληρώσουμε και κάποια ομόλογα της ΕΚ, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που λήγουν. Άρα. Αυτό που ονομάζει ο κύριος Σαμαράς νέα συμφωνία είναι μια διαιώνιση και αναπαραγωγή του προβλήματος. Δηλαδή να δανειζόμαστε από τις αγορές για να εξυπηρετούμε το παλιό χρέος, το οποίο θα σωρεύεται να ξαναδανειζόμαστε από τις αγορές κλπ. Ναι. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα εσείς θα κάνετε στάση πληρωμών, κύριε Δραγασάκη. Θα κάνετε στάση πληρωμών εσείς. Αν με αφήσετε, θα εξηγήσω. Η πρόταση την οποία θα υποβάλουμε εμείς και ίσως και πριν τις εκλογές. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα αναπτύξει περισσότερο εκτενώς από ό,τι το αναπτύξω εγώ απόψε. Είναι εμείς θα προτείνουμε ένα σχέδιο που να μην χρειάζεται η Ελλάδα να δανείζεται παρά μόνο για επενδύσεις. Εμείς δεν θέλουμε να δανειζόμαστε για να εξυπηρετούμε το παλιό χρέος. Μάλιστα. Και πώς θα γυρίσετε λοιπόν, πίσω τα λεφτά. Εμείς λοιπόν θα προτείνουμε ένα σχέδιο με το οποίο θα προσπαθήσουμε να μην χρειάζεται δανεισμός για το παλιό χρέος, γι' αυτό μιλάμε και για ρύθμιση του παλιού χρέους. Πώς θα το πετύχετε αυτό, κύριε Δραγασάκη? Όλα θα μπορούμε να τα πούμε, όλα τα έχουμε, έχω φέρει και το εργαλείο μας. Απλώς ένα-ένα, γιατί μερικά πράγματα είναι και σύνθετα. Δεν είμαι οικονομολόγος. Άρα σας έδωσα... Δεν θα σταματήσουμε να πληρώνουμε τα χρήματα. Σας έδωσα την καταρχήν απάντηση. Όχι, δεν μου δώσατε. Προηγείτε μία διαπραγμάτευση. Μου λείπουν 12 δις ακόμα. Για να πληρώσουμε... Όχι, όχι, τα 12 δις μου λείπουν από το πρόγραμμά σας. Για να πληρώσουμε όμως... Αφήστε αυτά που είναι. Τα 12 δις... Το κλείσαμε αυτό το κεφάλαιο. Όχι, δεν το κλείσαμε, γιατί δεν μου είπατε... Δεν μου είπατε αν θα κάνετε στάση, αυτό που είπα τώρα. Δηλαδή αν το Μάρτιο δεν θα τα πληρώσετε, εάν θα βγείτε το Μάρτιο και θα πείτε ευθέως στον κόσμο ότι κοίταξε να δεις εσύ Δουνουτού και εσύ με ομόλογα, δεν σας πληρώνει το ελληνικό κράτος. Κύριε Μπακογέννη, αποκλείεται εγώ να πω αυτό που θα θέλατε να ακούσετε από μένα. Εγώ θα πω αυτό που σχεδιάζουμε. Μα πέστε μου. Γιατί θα το πω. Πού είμαστε τώρα λοιπόν? Είμαστε πού θα βρούμε τα λεφτά για τα ομόλογα. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι. Θα τα πληρώσουμε καταρχήν ή όχι. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ένα σχέδιο στον ελληνικό λαό πρώτα να το ψηφίσει. Και μετά με βάση αυτό το σχέδιο να διαπραγματευτούμε, σύμφωνα με το οποίο εξασφαλίζουμε την μείωση του χρέους και την αναχρηματοδότηση του παλιού χρέους με άλλο τρόπο από το δανεισμό, δηλαδή... και περιορίζουμε το θέμα του δανεισμού μόνο, και το τονίζω αυτό, μόνο για νέες επενδύσεις. Μέχρι να διαπραγματευτείτε το πρόγραμμά σας, η χώρα θα εκπληρώνει κανονικά τις υποχρεώσεις της. Η κυβέρνηση η οποία θα βγει και ίσως και πριν βγει η νέα κυβέρνηση θα προτείνει στους Ευρωπαίους το σχέδιό μας για το πώς βλέπουμε να προχωρούμε από την επομένη των εκλογών και πέρα. Δεν θα υπάρξει ούτε ένα λεπτό σκοτεινό, δεν θα υπάρξει ούτε μία περίοδος αβεβαιότητα. Τα πάντα είναι σχεδιασμένα και ευελπιστούμε ότι και η εξελίξη της ΕΚ. Διότι ακούστε με ένα λεπτό και τελειώνω με αυτό. Ακούστε με και κάτι. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να περιπτωλογήσω, αλλά ό,τι είπαμε από το 2009 έχει δικαιωθεί. Όταν λέγαμε το 2009 ότι, ή το 10 ότι η ΕΚΤ πρέπει να αγοράζει τα ομόλογα από την εθνογενή αγορά και δεν πρέπει τα κράτη να δανείζονται υπό όρους εξαθλίωσης, τότε πολλοί μας έλεγαν ότι είμαστε γραφικοί. Λοιπόν, εντός του πρώτου τριμήνου αναμένεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να βγει στις αγορές και να αγοράζει ομόλογα των κρατών. Η μάχη που θα έπρεπε να έχουμε δώσει ήδη, και αυτή θα δώσουμε εμείς καταρχήν, εφόσον θέλετε λεπτομέρειες, είναι η Ελλάδα να είναι μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Με τον όρο να είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Κύριε Μπακογιάννη, να έρθουμε και σε εσάς όμως. Γιατί τις ίδιες απορίες είχε ο κόσμος και για εσάς όμως. Θέλω να σημειώσω τρία πράγματα. Πρώτον, ότι δεν έχω πάρει απάντηση για το αν το Μάρτιο η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Διότι μέχρι να αλλάξει η ΕΚΤΑ πολιτική, εσείς και εγώ είμαστε πολλά χρόνια νομίζω στα ξένα φόρα, κύριε Μαντραγασάκη, και δεν νομίζω ότι εσείς προσωπικώς τουλάχιστον έχετε αυταπάτες. Δεν πιστεύετε ότι θα πάντως, πάτε. Πάντως δεν μας ρώτησε η ΕΚΤ απόψη αυτό το πράγμα. Δεν κάλεσε το ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσουμε αυτό το πιστικό ερώτημα. Να τελειώσω. Είπε εκλογές έχουν πάρει. Να τελειώσω τη σκέψη μου. Υπάρχει και ένα ερώτημα αν μπορεί ο κόσμος να επιδεινωθεί και άλλο τα οικονομικά του στην αντίθετη κατεύθυνση. Να τελειώσω τη σκέψη μου. Η απάντηση λοιπόν την οποία δεν έλαβα είναι πρώτον αν το Μάρτιο
θα δώσουμε τα χρήματα που χρωστάμε. Στους ξένους. Στους ξένους. Δεύτερον, εσείς. Χωρίς να πάρουμε τις δόσεις από τους ξένους. Ναι, όχι, όχι. Αν το Μάρτιο θα δώσουμε τα χρήματα. Εσείς ή αν θα κάνουμε στάση πληρωμών. Εσείς τι προτείνετε, κύριε Παγκούλη, να δώσουμε. Εμείς έχουμε το πλαίσιο. Ποιο είναι το πλαίσιο, κύριε Δραγασέκη? Γιατί το φέρατε στη Βουλή, το ψηφίσει η Βουλή? Διότι θα διαπραγματευτούμε την τελική φάση μα της εξολόγησης. Μα δεν το λέτε, έχει ένα λεπτό, κύριε Παγκούλη, γιατί ερωτήματα υπάρχουν και για εσάς. Κυρία Σαράφογλου, μην ανησυχείτε, θα τα πω και πολύ γρήγορα εγώ. Σημειώνω λοιπόν ότι δεν έχω πάρει απάντηση γι' αυτό. Δεύτερον, ότι δεν πιστεύω ότι εσείς, κύριε Δραγασέκη, πιστεύετε σοβαρά ότι υπάρχει περίπτωση όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, τα οποία σήμερα με πάρα πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα βλέπουν το πρόγραμμα της Ελλάδος, θα δεχθούν να μας διαγράψουν μέρος του χρέους και ταυτόχρονα να μας δανείσουν άλλα χρήματα. Πήγαμε σε άλλο θέμα, το οποίο απαιτεί ειδική συζήτηση. Δεν πήρα απάντηση από ποιους κωδικούς του προϋπολογισμού θα κοπούν τα 12 δισεκατομμύρια εάν δεν υπάρξει δάνειο για να αντιμετωπίσουμε μια πράγματι λοιπόν, μεγάλη ανθρωπιστική κρίση. Πριν μας απαντήσει ο κύριος Δραγασάκης, για να απαντήσω λοιπόν στην κυρία Σαράφογλου. Πρέπει να απαντήσετε κι εσείς, αν αντέχει εμείς... ο κόσμος, αφήστε με να διατυπώσω την ερώτησή μου και έχετε όλο τον χρόνο. Μα με δεύτε τώρα, δεν αν με ρωτήσετε. Ο κόσμος αντέχει και άλλη επιδείνωση στα οικονομικά, γιατί σκέφτεται αν έρθει πάλι ο Σαμαράς τα πράγματα, δεν θα είναι χειρότερα, μία από τα ίδια λοιπόν, δεν θα κάνει. Λοιπόν, ποια θα είναι η βάση της διαπραγμάτευσης? Εάν ο κόσμος, κυρία Σαράφογλου, φοβόταν αυτό το οποίο λέτε, δεν